η μητέρα μου και έχω την τιμή να καθίσετε εσείς. Μετά από μένα ήταν οι δήμαρχοι, αλλά ο πρώτος περιφερειάρχης εσείς σε αυτό το μέρος που είναι εδώ της μάνας μου στο Δήμο. Πιστεύω να πάνε όλα καλά με τον Ιαννό. Η περιφέρειά μας δεν έχει προβλήματα. Μέχρι τώρα μιλάω, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές όμως είναι η Μεσσηνία και η Λαγωνία. Οι αγρότες είναι θρησευτικισμένοι. Έχει ρίξει 50 χιλιοστά νερό με ομαλό τρόπο. Έχουν φωτιστεί οι δετρόδεις καλλιέργειες. Δεν έχουμε ζημίες. Ελπίζω να πάμε και έτσι. Το φαινόμενο κυκλώνας πηγαίνει δυτικά-νότια προς την Κρήτη, επομένως πρώτα ο Θεός, δεν υπάρχει πρόβλημα για την περιοχή εδώ για την οποία φοβόμαστε. Λοιπόν, η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη εδώ και 10 μέρες για εδώ. Δεν ήρθαμε επειδή είναι ο Ιαννός ξαφνικά. Λοιπόν, όσα χρήματα και αν χρειαστούν. Γεια σου. Λοιπόν, στην προγραμματισμένη σύσκεψη εδώ και 10 μέρες είμαστε για να σας πούμε τι οικονομικές δυνατότητες έχουμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα το φθινόπωρο για μια πανέμορφη περιοχή, η οποία πρέπει να ξαναγίνει έτσι, όταν τη βλέπεις από κάτω σε πιάνει ψυχή σου όλο αυτό το οποίο έγινε. Και εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε άλλο ζητήσετε, εμείς θα το υλοποιήσουμε. Και όταν θα το ολοκληρώνουμε, θα βγόμαστε πάλι εδώ. Εντάξει. Διότι τώρα πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας. Περιμένουν να έρθουν και από την ενότητα την περιφερειακή. Για να κλείσουμε την κουβέντα. Θα φύγουν οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω αν θέλει ο υπουργός να πει κάτι στην αρχή. Μετά θα κάνουμε δηλώσεις. Εντάξει. Θα βγείτε έξω και θα κάνουμε δηλώσεις μετά. Να πήγε ο κύριος Σταγαράδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να πάτε στο καλό. Κάτσε να πήγε ο κύριος Σταγαράδης. Ναι. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω τον Περιφερειάρχη εδώ στα Αθήκια, στο κέντρο της περιοχής που είχαμε τα προβλήματα που προέκυψαν από τη φωτιά της 22ης Ιουλίου και χαίρομαι πρώτον που είναι εδώ, αλλά περισσότερο γιατί εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα έργα τα αντιδιαβροτικά και αντιπλημμυρικά που χρειάζονται επειδή έρχεται και χειμώνας και υπάρχουν επικινδυνότητες και εδώ στην περιοχή των Αθηκείων, διότι η επιφάνεια απορροής στα ορεινά των Αθηκείων είναι η επιφάνεια η οποία τροφοδοτεί τον ξηριά της Κορίνθου και είναι το πρώτο ευαίσθητο και επικίνδυνο σημείο που πρέπει να προσέξουμε και να γίνουν τα κατάλληλα έργα. Η επόμενη δύσκολη περιοχή είναι από την άλλη πλευρά του Σαρονικού. Είναι ο Φουρνιάς, ο οποίος καταλήγει στην κάτω Αλμυρή, κάνει ένα δέλτα στην περιοχή εκεί. Ο στόχος λοιπόν είναι οι επικινδυνότητες που υπάρχουν λόγω της φωτιάς, με έργα τα οποία προβλέπονται από μελέτη που έγινε τάχιστα, και θέλω να συγχαρώ τις υπηρεσίες, Περιφερειάρχα μου, Παναγιώτη μου, οι υπηρεσίες λειτουργήσαν άριστα, ταχύτατα και στη σύνταξη της μελέτης και στην έγκριση της μελέτης των έργων που έγινε από την αποκεντρωμένη περιφέρεια, από τη Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, στην Πάτρα. Ήρθε η θεωρημένη, λέω το τελετουργικό, γιατί έχει σημασία να γνωρίζετε για να δείτε και την ταχύτητα μέσα στην οποία αναπτύχθηκε η έγκριση αυτής της μελέτης. Και η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας έστειλε το τεχνικό δελτίο προς την περιφέρεια, προς τον Περιφερειάρχη στην Τρίπολη και από εκεί και πέρα ζητήθηκε η χρηματοδότηση του έργου, μια σημαντική χρηματοδότηση που ανεκρίθη αμέσως. Νομίζω 3.250.000 ευρώ και αυτά έγιναν τάχιστα ακριβώς επειδή οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι πέρα από τη χρηματοδότηση αυτή που αφορά στο καμένο έδαφος υπάρχει και το θέμα των ρεμάτων. Ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες γιατί ο Περιφερειάρχης έχει δώσει την εντολή του αμέσως να ξεκινήσουν εργασίες
υπάρχουν θέματα τα οποία εξελίσσονται και η αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι της περιφέρειας. Είχε ζητήσει και ο Δήμαρχος Κορινθίων, όχι για το κομμάτι το δασικό, αλλά στον άξονα Αθήκια Αγιάννης, χρήματα για τις ζημιές που υπέστη ο δρόμος Αγιάννη Αθήκια. Ζητούσε 300.000 για φέτος, εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών 150.000 και αυτά τα έργα που αφορούν σε αποκατάσταση των ζημιών του άξονα Αθήκια Αγίου Ιωάννου θα ξεκινήσουν, επειδή είμαστε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 25 Γενάρη του 2021, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε με πολύ γρήγορες ταχύτητες από όρια και τη συνάντηση σήμερα του Περιφερειάρχη εδώ. Άρα κλείνοντας, είμαστε σε συνεννόηση και με τους κατοίκους και με τους το σύλλογο εδώ των Αθηκίων και των άλλων περιοχών και με την Ξυλοκέρυζα, με την Αλμυρία από εκεί και με το Γαλατάκι και με το Σοφικό, για να μπορέσουμε γρήγορα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Ό,τι νεότερο, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος δεν είναι εδώ ουσιαστικά μόνο, και συμβολικά να δώσει το μήνυμα ότι θα παρακολουθεί, όπως είπα, από κοντά αυτές τις εξελίξεις. Αυτά ήθελα να πω, Παναγιώτη μου, εισαγωγικά, και ό,τι χρειαστεί έχουμε ήδη και συνεργαζόμαστε για αυτό το θέμα και με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Γενική Διεύθυνση Δασών, που συνέδραμε το έργο αυτών που ξεκινήσανε και αναφέρθηκα προηγουμένως. Άρα είμαστε εδώ για να δίνουμε τις προσπάθειες και να συντονιστούμε μεταξύ μας. Κυρίαρχα το έργο είναι της περιφέρειας, συμπληρωματικά ό,τι αφορά οδικούς άξονες του Δήμου. Τα άλλα θα τα πούμε στη συνάντηση που θα ακολουθήσει και στο τέλος ό,τι προκύψει θα το ανακοινώσουμε. Εμείς μετά θα τα κάνουμε. Ζήτω το έθνος. Εγώ και κράτος συγκινηθεί για το χωριό μου, με παρεξηγήσεις και για το χιλιομό, οτιδήποτε. Αυτή η κίνηση που έγινε από όλους σας σήμερα με έχει συγκινήσει. Αν λέγεται Δήμος, αν λέγεται Περιφέρεια, όμως συγκεκριμένα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκα για τις προσπάθειες που έκανε, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον κύριο Γιολί πράγματι, τον αντιδήμαρχο και την αντιδημαρχή να πούμε εδώ, την κυρία Κόλλη Αγίου Μπούρου και τον δήμαρχο για την προσπάθεια που κάνουν όλοι, την κυρία Χαρίτου που πάντα και δύο και τρεις προχθές που κάνατε κύριε Περιφερειάρχα τη Ρούλα, είσαι εδώ. Είναι κάτω στο έργο, έχει παραδεί τώρα τα μηχανήματα που δουλεύουν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και αν μπορείτε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εσείς κύριε Γιολί, αυτό που είχαμε συζητήσει για τα αντιπλημμυρικά, για το δρόμο πηγά επάνω, τι έχουμε. Τώρα θα τα πει ο Περιφερειάρχης. Κύριε, συγγνώμη, έτσι, αν ναι, ναι. Το καλά. Ειλικρινά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν έχουν γυριαστεί. Είχαμε σήμερα εδώ μια ουσιαστική συζήτηση σε συνάντηση των φορέων της περιοχής. Συμφωνήσαμε, καταλήξαμε, θα διατεθεί για την ευρύτερη περιοχή των Αθηκίων και γενικά για την καμένη περιοχή ένα ποσό από την περιφέρεια της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ αθροιστικά, ένα 750 για τον καθαρισμό των ρεμάτων με ταχύτατες διαδικασίες, με το άρθρο 32 με αναθέσεις και ανοιχτές διαδικασίες, ένα ποσό της τάξης των 1.600.000 ευρώ για δημοτικούς και κυρίως επαρχιακούς δρόμους και ένα ποσό της τάξης του 1.000.000 ευρώ με προγραμματική σύμβαση για την συντήρηση και αναβάθμιση του αγροτικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, οι φορείς εκφράστηκαν εδώ, είναι ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση μας. Βεβαίως επαφείται και στο Δασαρχείο, στο κράτος δηλαδή, να κάνει τα κορμοδέματα εδώ στο ανάντι της περιοχής, ώστε να μπορέσουν τα ηχήμαροι τους οποίους θα έχουμε καθαρίσει, τα ρέματα να υποδεχθούν το νερό που μπορούν να υποδεχθούν. Νομίζω ότι όλα καλά. Καλά είναι και με τον Ιαννό, σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως σας είπα, δεν έχουμε προβλήματα. Το νεράκι που έπεσε είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, μέχρι την ώρα που ξέρω, 50 χιλιοστά είχαμε στις νότιες περιοχές της περιφέρειάς μας. Ήταν για τη δεντροκαλλιέργεια, ό,τι το καλύτερο. 50 χιλιοστά νερό για την ελιά η οποία δίψαγε. Εύχομαι και από εδώ και πέρα να μην έχουμε άλλης μορφής προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας. Καταρχήν είναι υποχρέωσή μας η παρουσία μας σήμερα εδώ. Και μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, αλλά και με τοπικούς παράγοντες και τους αντιπεριφερειάρχες, θεματικούς και αντιβουλευτή, όπου είχαμε τη δυνατότητα
να επικαιροποιήσουμε σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και την επικινδυνότητα αποκατάστασης και κατασκευής έργων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών στην περιοχή που κάηκε στις 22 Ιουλίου φέτος. Είναι έργα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά που αφορούν και την ευρύτερη περιοχή των Αθηκίων, του Αγίου Ιωάννου, του Γαλατακίου, της Ξυλοκέριζας και των άλλων περιοχών της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν δύο σημεία επικινδυνότητας, δύο μεγάλες σημεία αυξημένης επικινδυνότητας. Σημεία από την πλευρά των Αθηκίων, όπου η επιφάνεια απορροής αυτής της περιοχής τροφοδοτεί τον Ξηριά της Κορίνθου και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Τα έργα που ανακοινώθηκαν από τον Περιφερειάρχη, όπως ακούσατε και εσείς, απόρρια της συνάντησης και του συντονισμού όλων των ενεργειών με τη χρηματοδότηση 3.250.000 ευρώ για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας, όπως και πρόσθετα χρήματα που ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης και για επαρχιακούς δρόμους αλλά και για αγροτικούς δρόμους, 1+1 εκατομμύρια ευρώ. Το ένα κομμάτι θα δοθεί με προγραμματική σύμβαση, το τελευταίο της αγροτικής οδοποίησης με το Δήμο Κορινθίων. Υπάρχουν και άλλες 150.000 και αναφέρομαι σε αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα, που έχουν εγκριθεί προς τον Δήμο Κορινθίων, ύστερα από μελέτη και αίτημα που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία αφορούν τα έργα που θα εξελιχθούν. Ξέρετε ότι έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αυτό ισχύει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου του 2021. Αυτό μας δίνει ταχύτητες στην εξέλιξη των έργων και στις διαδικασίες δημοπράτησης για να μπορούμε γρήγορα να εκτελέσουμε, για να μην έχουμε προβλήματα εν ώψη και το επερχόμενο χειμώνα και όχι μόνο, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, ζούμε και αυτά τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν και ο στόχος είναι να συντονίζουν αλλά και να παρακολουθούν ότι τα έργα εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος για να μην προκύψουν άλλα προβλήματα. Είμαστε πράγματι εδώ στα Αθήκια, στο πρώην Δημαρχείο. Συζητήσαμε τα θέματα τα αντιπλημμυρικά και τα έργα οδοποιίας, όπως κάνανε τις τεχνικές μελέτες από το Τμήμα Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας. Εμείς άμεσα, όπως είπε και ο Παναγιώτης Σονίκας, θα δημοπρατήσουμε τα έργα για να έχουμε μέσα σε 15 μέρες εργολάβους να δουλεύουν στην περιοχή των Αθηκίων και όχι μόνο των Αθηκίων. Μιλάμε, έχει πρόβλημα και το Γαλατάκι και το Αλαμάνο και ο Αγιάννης και οι Κεχριές, φτάνουμε μέχρι την Αλμυρή. Άρα λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή του Παναγιώτη του Νίκα, είμαστε εδώ άμεσα να δημοπρατήσουμε και να κάνουμε τα έργα αυτά που χρειάζονται ώστε να μην πλημμυρίσουμε το χειμώνα που έρχεται. Ήθελα να τονίσω επίσης ότι 80 μισθωμένα μηχανήματα, και ευχαριστώ πολύ τους εργολάβους, γιατί ο καθένας έχει τις δουλειές τους. Άφησαν λοιπόν τις δουλειές τους, άφησαν τις οικοδομές που είχαν και είναι μισθωμένα από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και δουλεύουμε ρέματα, δρόμους, φρεάτια όλο αυτό το διάστημα, χθες, σήμερα και αύριο και όσες μέρες χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμος Κορινθίων προσκύθηκε και παραβρέθηκε σήμερα στη συνεδρίαση όλων των αρμόδιων οργάνων που έγινε εδώ στα Αθήκια, στη Δημοτική Ενότητα του Σαρουνικού, για να συζητήσουμε και να διαπιστώσουμε την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές της 22ης και των τριών επόμενων ημερών του Ιουλίου που μας πέρασε. Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας καταρχάς για τις ενέργειες που έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών, με την διάνοιξη των ρεμάτων, με την αποκατάσταση της οδοποίησης. Επίσης, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την δήλωση του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Παναγιώτη Νίκα, που πριν από λίγο δήλωσε δημόσια εδώ στη συνεδρίαση ότι θα προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Κορινθίων ύψους 1.000.000 ευρώ, για να συνεχίσουμε και εμείς το έργο που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην αποκατάσταση και να δηλώσουμε επίσης με παρησία ότι ο Δήμος Κορινθίων όχι μόνο συμπαρίσταται στην αποκατάσταση που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και με τις δικές του δυνάμεις, τις προσωπικές, και είναι αρκετές, θα συνεχίσει και αυτό το έργο της αποκατάστασης όπου χρειαστεί και όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι χρειάζεται. Η δική μας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει εκπονήσει μια μελέτη, την οποία είμαστε έτοιμοι να την υλοποιήσουμε άμεσα,
Μετά βέβαια και την προγραμματική σύμβαση που θα υπογράψουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτά τα τρία στοιχεία έχουν να επισημάνω σαν εκπρόσωπος του Δήμου Κορυνθίων εδώ, την ικανοποίησή μας, τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά και πάση περιπτώσει, όταν τελειώσει όλο αυτό που έχει ξεκινήσει στην αποκατάσταση, θα είμαστε στην ικανοποιητική θέση να πούμε ότι και εμείς συμβάλαμε τα μέγιστα για να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Ευχαριστώ.